Το 43% ανήκει στο Ταϊπέ, το οποίο προσπαθούσε από χρόνια να το πουλήσει. Το Ταϊπέ το είχε βγάλει για πόλεις, δηλαδή εδώ και αρκετά χρόνια, δεν είναι τώρα καινούργιο αυτό που έγινε. Γίνανε διάφορες προτάσεις από διάφορες φορές Θεσσαλονίκης, που πιστεύω εκεί έπρεπε να προσανατολιστεί το κράτος. Παραδείγματος χάρη ο Δήμος Θεσσαλονίκης είχε κάνει μια πρόταση να το παραχωρήσουν για 100 χρόνια το ποσοστό αυτό που είχε το 43% το ΤΑΙΠΕΔ και να ανακοινήσει το κτίριο, να το αξιοποιήσει. Αλλά βέβαια ούτε καν δεν το δέχτηκαν γιατί θέλουν να πουλήσουν να πάρουν κάποια χρήματα. Κακώς βέβαια γιατί δεν νομίζω, αυτό είναι ένα, ανήκει στο λόγο της Θεσσαλονίκης. Η αγορά Μοδιάνου έχει το λόγο της Θεσσαλονίκης και θα πρέπει να παραμείνει στο λόγο της Θεσσαλονίκης. Τώρα να το πάρει ένας ιδιώτης, βέβαια έπρεπε οπωσδήποτε να ανακοινιστεί. Δεν το συζητάμε. Αυτή η αθλειότητα είναι ντροπή για όλους τους φορείς της Θεσσαλονίκης που παραμένει το κτίριο σε αυτή την αθλειότητα. Δεν μπορούμε να βασιστούμε όμως ένα κτίριο που έχει χαρακτηριστεί διατηρητέο ιστορικό μνημείο να δοθεί σε έναν ιδιώτη να κάνει την ανακαίνιση. Πιστεύω ότι θα πρέπει να υπάρξει ένας αυστηρός κρατικός έλεγχος. Να μην αλλάξει τίποτα στο κτίριο. Αλλά από ό,τι βλέπω τώρα όπως ξεκινήσανε, δεν νομίζω να έχουμε καλά αποτελέσματα, γιατί καταρχάς δεν υπάρχει καμία ενημέρωση. Κανείς, εμείς οι επαγγελματίες που είμαστε εδώ, δεν ενημερωνόμαστε ούτε τι πρόκειται να γίνει, ούτε πότε θα γίνει, τι θα γίνουμε εμείς που είμαστε εδώ. Ξέρω εγώ τι σκέφτονται να κάνουν. Ό,τι διαβάζουμε δηλαδή σε δημοσιεύματα από εφημερίδες, τα οποία μπορεί να είναι και ράδιο αρβίλα, να λέει ένα δημοσιογράφος να παίρνει να αναδείξει ένα θέμα και να γράφει διάφορα, χωρίς να είναι αλήθεια. Άρα δεν μπορούμε να έχουμε μια σωστή ενημέρωση.